Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους διοργανωτές της συγκεκριμένης εκδήλωσης, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που με βοήθησαν και τους θεσμούς που με βοήθησαν πάρα πολύ στη δουλειά αυτή, που με έφεραν σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τον Στέφανο. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Ιωάννα Παπαθανασίου, αλλά και τους γενικότερους θεσμούς, οπότε αν μου επιτρέπετε απλά πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τα ΆΣΚΙ, να ευχαριστήσω την ΕΜΙΑΝ, να ευχαριστήσω το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας και όλους τους ανθρώπους, όλα τα παιδιά που μας βοήθησαν, εμένα και τον Στέφανο. Θέλω να βοηθήσω, να ευχαριστήσω επίσης το μουσείο που μας δέχεται εδώ, το Μουσείο Πολιτικών Εξορίων στον Άι Στράτη, τον εκδοτικό οίκο, τον κύριο Μαλικιώση και την οικογένειά του που αγκάλιασαν το βιβλίο και όλη την οικογένεια του Στέφανου. Κοιτάζω και βλέπω εδώ κάποιους ανθρώπους όπως την κυρία Ειρήνη, την Κατερίνα που έχει κρυφτεί κάπου πίσω-πίσω, το Γιώργο δίπλα μου και γενικότερα όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν παρόντες σε αυτή τη δουλειά. Άλλους συναγωνιστές του Στέφανου που επίσης με τίμησαν με την μαρτυρία τους. Θυμάμαι μία συνέντευξη που μου είχε δώσει ο κύριος Μπενάς στην πολύ πολύ αρχή της δουλειάς μου. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους γιατί πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν νέους ερευνητές να δουλέψουν, να προχωρήσουν, να έρθουν σε επαφή με έναν κόσμο και να γίνει αυτή η μεταλαμπάδευση μιας γνώσης. Μιας γνώσης, αλλά ταυτόχρονα και μιας συγκεκριμένης σκοπιάς για τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να σας μιλήσω πολύ σύντομα, ευχαριστώντας φυσικά το ζήσιμο που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε όλοι εδώ μαζί, να σας μιλήσω για το βιβλίο. Αρχικά είχα σκεφτεί να σας πω πώς ακριβώς έγινε η δουλειά του βιβλίου. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι όποιος έχει το βιβλίο, μέσα στο επίμετρο μπορεί να δει ακριβώς τα διάφορα στάδια της δουλειάς. Μπορεί δηλαδή ακριβώς να δει πώς προχωρήσαμε. Οπότε σκέφτηκα ότι ίσως το πιο ενδιαφέρον θα ήταν να σας μιλήσω για την προφορική ιστορία, έτσι όπως πραγματοποιήθηκε μέσα από τη δουλειά με τον Στέφανο. Η προφορική ιστορία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την μικροϊστορία, για τα πράγματα δηλαδή που έχουν να πούν οι πρωταγωνιστές των γεγονότων, σε αντιπαράθεση με ένα θεσμικό λόγο, επίσημο, που δίνει πάντοτε μία συγκεκριμένη άποψη για τα ιστορικά γεγονότα. Οπότε η προφορική ιστορία ενσκύπτει στις μαρτυρίες. Στη δουλειά αυτή με τον Στέφανο, λοιπόν, προσπάθησα να δώσω τη δυνατότητα στο δρόν πρόσωπο, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Στέφανο Στεφάνου, να μου διηγηθεί το πώς βίωσε αυτός τα πράγματα στον τόπο συνάντησης του ατομικού και του συλλογικού. Όπως άλλοι ομιλητές είπαν πριν από μένα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είχε ήδη από την αρχή της ιστορίας του, μέσα από τα διαγενειακά διακυβεύματα που έφερε αυτή, ενταχθεί στην αριστερά. Θα ήθελα λοιπόν μέσα από κάποια σύντομα αποσπάσματα του βιβλίου που θα σας διαβάσω να μπορέσω ακριβώς να δώσω το λόγο στον Στέφανο και με αυτόν τον τρόπο να είμαι και συνεπής ως προς το πρόταγμα της προφορικής ιστορίας που όπως είπα προηγουμένως θέλει να δώσει αυτή τη δυνατότητα στους ανθρώπους να δώσουν τη δική τους εκδοχή. Οπότε θα ξαναμιλήσω ίσως για κάποια πράγματα που ήδη σύντομα αναφέρθηκαν, αλλά αυτή τη φορά μέσα από τα λόγια του Στέφανου. Το πρώτο πράγμα για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω λοιπόν είναι για την στράτευση. Εγώ, παρότι θαύμαζα τον παππού και πήγαινα στην εκκλησία για να ακούσω εκείνον τον ονειρεμένο ήχο που έβγαζαν τα χείλη του, λόγου χάριν το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, θυμούμε τον παππού για τελευταία φορά το 1934 να βγαίνει από τη δεξιά πύλη του ιερού, κουβαλώντας τους κυρτωμένους ώμους του το σταυρό και να ψέλνει με παλώμενη φωνή το σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Πολύ νωρίς ωστόσο προσχώρησα στην αθεία του πατέρα μου, γιατί την είχα συνδέσει άρρηκτα με το κοινωνικό όραμα που πάντα έβλεπα να φλογίζει τα μάτια του. Μ' όλα τα αυτά ποτέ δεν κατάφερα να πάψω να είμαι ένας καλός χριστιανός, ποτισμένος με το ηθικό δίδαγμα του Ναζωραίου και την ακατανίκητη πίστη και αφοσίωση των μαθητών του στους δύο πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Αυτό το αμάγαλμα των δύο στοιχείων που πότισε την ταπεινή προσωπικότητά μου, ο παππούς και ο πατέρας, εξακολουθεί να με οδηγεί στην κοινωνική μου συμπεριφορά. Θέλω να πω ότι αν υπάρχει κάτι από αυτή τη συμπεριφορά που συγκινεί τους νέους σήμερα,
Δεν είναι μόνο ο Μάρξ, η κομμούνα του Παρισιού, οι ναύτες του Ποτέμκιν, ο Άρης και τα παλικάρια του, ο Τσέ και η επαναστατημένη Λατινική Αμερική που κλείνω μέσα μου. Είναι και τα πάθη του Ναζωραίου, θεανθρώπου ή ταπεινού ψαρά δεν με διαφέρει, όπως εξαίσια τα τραγούδισε ο Όριμος Βάρναλης, το μέγα πάθος και η αφοσίωση των πρώτων χριστιανών, όταν ψάλλοντας ύμνους έπεφταν στα λιοντάρια. Νομίζω πως η πολιτική μου ένταξη στην αριστερά είχε αποφασιστεί προτού γεννηθώ. Στη δεύτερη γενιά της οικογένειας του πατέρα μου υπήρχε ο μεγάλος ξάδελφος, ο Τάσος Χαΐνογλου, μια θρηλυκή για την παιδική μου μνήμη μορφή που καθόρισε την πολιτική ένταξη των Στεφάνου, Σαρδανίδη και Στεφάνου, γιατί τα παιδιά του παππού Στέφανου είχαν δύο ονόματα, το όνομα του Σογιού και το όνομα της εμπορικής επιχείρησης. Στις εκλογές του 26, πριν κλείσει τα 25 του χρόνια, ο Τάσος υπήρξε ένας από τους 10 πρώτους βουλευτές που έβγαλε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όταν μεγάλωσα, μου έλεγε η μάνα μου ότι δύο μέρες πριν από τις εκλογές πέρασε από το σπίτι και με χάιδεψε στην κούνια μου, μόλις 1,5 μηνό. Στη φυλακή, όταν όλοι διηγούμαστε τα βράδια παιδικές και φοιτητικές μας ιστορίες, έλεγα όταν ανέφερα το περιστατικό. Φαίνεται πως εκείνη την ώρα ο Τάσος με σταύρωσε, και από τότε δεν υπήρξε περίπτωση να απαλλαγώ από το σταυρό μου. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πρώτο κείμενο που ήθελα να αναφέρω. Αν έχω ακόμα τον χρόνο, θα ήθελα να αναφέρω κάποια άλλα σύντομα κείμενα. Το πρώτο αυτό κείμενο το αναφέρω γιατί ακριβώς δείχνει όλη την νοηματοδότηση που ο ίδιος έκανε απέναντι στη στράτευσή του και πώς τη συνδύασε με μια κληρονομιά. Με μια κληρονομιά όπου είχε τη θέση του ο χριστιανισμός, όπου είχε τη θέση του επίσης και ο διαφωτισμός. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε βαθιά ουμανιστικές αξίες και που πίστευε πρώτα απ' όλα στον άνθρωπο και στην πρόοδο. Ένα δεύτερο κείμενο που θα ήθελα να διαβάσω έχει σχέση ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο έζησε την πολυεθνικότητα της Ελλάδας, ο τρόπος με τον οποίο έζησε αυτή τη χώρα σε αντιπαράθεση με έναν δημόσιο λόγο που ήθελε να φαντάζεται αυτή τη χώρα σαν μια χώρα Ελλήνων χριστιανών. Στο βιβλίο του υπάρχει μια αναφορά σε δύο Εβραιόπουλα τα οποία συνέλαβαν στο σχολείο του και που δείχνει ακριβώς κάτι που είναι πολύ γνωστό, αλλά που είναι πολύ σημαντικό να θυμίζουμε, ότι δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους η ένταξή τους στην αριστερά ήταν μια ένταξη που είχε μια διπλή σημασία, την κοινωνική βεβαίως και αυτή του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα. Και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα χρόνια του εμφυλίου διώχθηκαν, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πρώτα απ' όλα έφεραν με μεγάλη τιμή τον τίτλο του αντιστασιακού και ήταν κάτι που τον ενσάρκωσαν. Και νομίζω ότι ο Στέφανος την αντίσταση την ξεκινάει από τότε, όταν παιδί βρίσκεται σε αυτή τη σκηνή που έρχονται να συλλάβουν δύο Εβραιόπουλα στο σχολείο. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα κομμάτι. Η Σάρα ήταν κόρη ενός φτωχού, ίσως του φτωχότερου στην κοινότητά τους Εβραίου, που το καλοκαίρι πουλούσε παγωτό χωνάκι στις γειτονιές, διαλαλώντας το με τη γλυκιά φωνή του. Είναι και με το μέλι το φτιάνει ένα κοπέλι, είναι και με το γάλα το φτιάνει μια δασκάλα. Και το χειμώνα κάστανα ή πασατέμπο. Αξιοπρεπέστατο κορίτσι, φτωχικά αλλά καθαρά ντυμένο. Καλή και εργατική μαθήτρια, ιδιαίτερα όμως πρώτη αθλήτρια στους δρόμους και σε άλλα αθλήματα. Πετούσε κυριολεκτικά σαν τον άνεμο και τα σγουρά νυχτόχρωμα μαλλιά της, καθώς κοιμάτιζαν στον ήλιο, άφηναν πίσω τους μια άλλο και μια άβρα. Όταν πρωτοδιάβασα σε λογοτεχνικό κείμενο για δύο μάτια, καθαρά σαν δύο μεγάλες σταγόνες κρυστάλλινο νερό, πρόβαλε μπροστά μου εκείνο το χαμογελαστό πρόσωπο, με τα σπρογάλιαζα μεγάλα μάτια. Δεν την είχα ποτέ ακούσει να γελάει φωναχτά, όμως δεν μπορώ να τη φέρω μπροστά μου ποτέ σκυθροπή. Και συνεχίζει λίγο πιο μετά. Εκείνο το φθινόπωρο του 43 ήρθαν οι Γερμανοί στο γυμνάσιο, κατευθείαν στο παράρτημα, το εφεδρικό κτίριο. Το κύκλωσαν προτεταμένα τα αυτόματα και μετά δύο λεπτά είδαμε τρεις αγριεμένες φάτσες στην πόρτα της τάξης. Συλλήψεις ήταν η πρώτη σκέψη στο μυαλό μου. Ο επικεφαλής είχε δύο σαρδέλες, άσπρες στον γκρίζο μανίκι του. Μούγκρισε σαν να γάβγιζε, δύο λέξεις. Κανένας δεν κατάλαβε. Τις επανέλαβε καθαρότερα. Ήταν το ονοματεπώνυμο της Σάρας. Το κορίτσι μας, η Σάρα, η Πέρδικα, σηκώθηκε αμήχανη, μουδιασμένη. Μάζεψε τα βιβλία και τα χαρτιά της, χωρίς ίχνο δάκρυ στο χλωμό πρόσωπό της. Πρόφερε ένα σιγόφωνο γεια και με μια διόρατη κίνηση του ελεύθερου χεριού της, σαν να μας χαιρετούσε, τους ακολούθησε. Μείναμε για λίγο άφωνοι και ρωμένοι. Ύστερα ακούστηκαν κάποιοι πνιγμένοι λυγμοί. Η Κλειό, η Όλγα, η Άννα έκλαιγαν για όλους μας. Θα συνεχίσω μιλώντας για μια άλλη στιγμή που είναι πολύ σημαντική.
και που αφορά ακριβώς στα χρόνια που έζησε σε φυλακές και εξορίες. Δεν θα ξεχάσω μια μακριά κουβέντα που είχα με τον Κουμπάρο, έτσι αποκαλούσαμε τότε το Θέμο Κορνάρο, όταν ξανανταμώσαμε στον Άι Στράτη. Μιλούσαμε για εκείνες τις δύσκολες ώρες, τα δύσκολα χρόνια δηλαδή, που έρχονταν νύχτα οι ανθρωποφύλακες και παίρναν από δίπλα μας συντρόφους μας, με τους οποίους κοιμόμασταν στο ίδιο μαξιλάρι και αγαπούσαμε περισσότερο από τα βιολογικά μας αδέλφια, πολλές φορές περισσότερο από τα χέρια μας, τα πόδια μας και τα μάτια μας, που είχαμε συντονίσει μαζί τους τη φωνή μας, το γέλιο μας, το κλάμα μας, που είχαμε ανταμώσει την ψυχή μας, που είχαμε γίνει ένα μαζί τους. Κάποια στιγμή μου είπε: «Θυμάσαι που τότε κάθε βράδυ στο θάλαμο σας έλεγα αστεία παραμύθια και γελούσα και γελούσα και προσπαθούσα να σας κάνω να γελάσετε κι εσείς. Ήθελα να κοιμήσω τα παιδιά, να μην περιμένουν ξάγρυπνα το χτύπημα της πόρτας που θα σήμαινε: αύριο θα πάμε στο δράπανο τραγουδώντας τα τραγούδια του αγώνα μας, ζητοκραυγάζοντας το κόμμα μας και τον αρχηγό μας. Ένιωθα σαν τη μάνα που προσπαθεί να βγάλει τον πόνο από τα στήθια του βαριάρου του παιδιού της. Και γελούσα και γελούσα για να μην αναλυθώ σε κλάματα χωρίς τελειωμό. Αναλύθηκα εγώ τώρα σε κλάματα, μ' αναφιλητά. Έβαλε απαλά το χέρι του στα μαλλιά μου, σαν φτερό πουλιού, με άφησε να ξεστερώσω λίγο και μου είπε: «Μπορούμε. Μας επιτρέπεται, σύντροφε, να κλαίμε κάπου-κάπου. Δεν κλαίμε μόνο για αυτούς. Κλαίμε σαν να είμαστε εκείνοι που τότε δεν έκλαψαν γιατί δεν έπρεπε να κλάψουν. Δεν έπρεπε να δώσουν αυτή τη χαρά στον εχθρό». Με έπιασε στοργικά από το χέρι και μου είπε: «Πάμε τώρα να σε κεράσω ένα ούζο. Θα είναι η σπονδή μας για εκείνους». Και χαμογέλασε προσπαθώντας να διώξει την υγρή πίκρα από τα μάτια του. Την ψυχική αυτή κατάσταση την έζησα με την κορύφωσή της έντασης τη βραδιά που μας πήραν τους δύο πρώτους κατοχικούς θανατοπινίτες για εκτέλεση. Πρέπει, αν θυμούμαι ορθά, να ήταν η Δευτέρα Φεβρουαρίου του 1948. Ο Βούρτσης και ο Κουσουλός, δύο πατρινοί αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, έφυγαν, όπως και όλοι οι κατοπινοί θανατοπινίτες που βάδισαν το δρόμο για το δράπανο, με το κεφάλι ψηλά και τη ροθιά σφιγμένη, με την κραυγή «Γεια σας, αδέλφια», ψηλά το κεφάλι, εμπρός για την νίκη του λαού μας. Ολόκληρη φυλακή έβγαλε χωνιά από τους φεγγίτες και τα παράθυρα, καλώντας το λαό του Αργοστολιού σε αντίσταση για να σταματήσουν οι εκτελέσεις. Κανείς μας δεν κοιμήθηκε ώσπου να ακούσουμε το μακρινό ήχο της ομοβροντίας. Θέλω τέλος, δεν ξέρω, έχουμε το χρόνο ή τελειώνει. Τέλος θέλω να πω κάτι για τον Άι Στράτη και τα χρόνια που έζησε εκεί, για τις διαφωνίες που μπορεί να υπήρξαν, για τη σχέση που υπήρχε μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής εξουσίας, σε αυτό που ίδιος περιγράφει και που η Ιωάννα Παπαθανασίου αναφέρει επίσης στον πρόλογό της, για τους κύκλους, για τους κύκλους που ο ένας, τους παράλληλους κύκλους που ο ένας διαπραγματεύεται το εμβαδόν του άλλου. Και σε κάποια στιγμή μιλάμε για όλα αυτά και ο Στέφανος έχει μία κριτική ματιά που μπορεί να καταλάβει και ο ίδιος κάποια πράγματα τα οποία τα σκέφτηκε με διαφορετικό τρόπο. Και μετά θυμάμαι, με παίρνει τηλέφωνο εκείνη τη μέρα, το ίδιο βράδυ, και μου λέει: «Χριστίνα, πρέπει οπωσδήποτε να σου πω κάτι πολύ σημαντικό να γράψεις». Και μου λέει τότε: «Ένα πράγμα ωστόσο θέλω να πω για τους συντρόφους μου, είτε αυτοί με αδίκησαν, είτε εγώ τους αδίκησα, όσοι δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι στην πρόθεσή μου να τους μειώσω. Θέλω να δείξω ότι μερικά πράγματα δεν μπορούν να φυτρώσουν σε έδαφος που δεν είναι προετοιμασμένο για να τα στηρίξει ή να τα τροφοδοτήσει». Το ρώτησα τότε εκεί: «Γιατί αισθάνεστε αυτή την ανάγκη να πείτε αυτά για τους συντρόφους σας?» Και τότε μου έδωσε μία απάντηση που θέλω να σας τη διαβάσω και να τελειώσουμε με αυτό τη σημερινή μου παρουσίαση. «Διότι μπορεί να το εκλάβουν έτσι οι αναγνώστες. Δεν θέλω να τους μειώσω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, μιλώ για τους ανθρώπους της γενιάς μου και της επόμενης, έκαναν μια επιλογή βαρύτατη. Χωρίς να είμαι ελαφρυντικός, αυτό το πράγμα αποτελεί εσωτερικό μας πρόβλημα. Αυτούς τους ανθρώπους τους αγαπώ με την καρδιά μου. Το μυαλό μου αντίθετα τους θεμαχίζει. Οι κατηγορίες μου μπορεί να φτάνουν ως και την ύβρη. Εγώ όμως ποτέ θα θεωρήσω ότι είμαι από την άλλη όχθη. Εξακολουθώ να είμαι από την ίδια. Δεν είναι απλώς ένα ποτάμι που διαρρέει μια περιοχή ενιαία. Είναι άβυσσος που χωρίζει δύο κόσμους. Ο κόσμος που είναι από την άλλη, δηλαδή ο ταξικός αντίπαλος, είναι συνέχεια καθεστώτων που προσπάθησαν να χωρίσουν το ανθρώπινο γένος σε δύο, σε υπανθρώπους και υπερανθρώπους. Αυτή την άβυσσο ούτε θέλω να την περάσω, ούτε να τη δω». Σας ευχαριστώ πολύ.